Επειδή είπε ο Στέφανος Χίος κάτι θυμίζοντας τις αποκαλύψεις και επιβεβαιώνοντας με το ρεπορτάζ τις καταγγελίες του κυρίου Ζελιλίδη για τον κύριο Παπανδρέου, δεν γίνεται να μην δείξουμε, πριν πάμε στο διάλειμμα, τη φωτογραφία. Δεν προλάβαμε χθες γιατί ήταν χθεσινή, προχθεσινή, αλλά θα τη δούμε τώρα. Τον κύριο Παπανδρέου, δώστε τη φωτογραφία παρακαλώ, για να καταλάβουμε, Στέφανε Χίος, εισαγωγικά αφιερωμένη σε σένα, ο κύριος Παπανδρέου, αλλά... Εμένα πιο πολύ με εξητάρει το αγκαζέ της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αλέξη Τσίπρα. Αγκαζέ τον έχει πιάσει τον κύριο Τσίπρα, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Είναι στην όπερα εκεί, καλά ο κύριος Στυλιανίδης είναι εκεί δευτεραγωνιστής τώρα στο πλάνο. Στην όπερα λέει στην Ιταλία που πήγαν εκεί όλοι μαζί ως κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, όχι εμάς, στη φωτογραφία να καταλαβαίνει Στέφανε Χίο ο κόσμος να βλέπει εδώ, γιατί η σημειολογία έχει τεράστια σημασία. Φουλ, παιδιά, τη φωτογραφία. Τσίπρας, αγκαζέ τον έχει πιάσει η Ντόρα Μπακογιάννη που μας λέει ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη να δώσουμε ΑΟΣ Καστελόριζου και να σώσουμε ό,τι σώσουμε. Και Γιώργος Παπανδρέου που μας αποκαλύπτει επιβεβαιώνοντας τον κύριο Ζελιλίδη απόψε ο Στέφανος Χίος ότι έχει διαπράξει απίστευτα πράγματα από το 2011. Σωστά κύριε Χίο? Εδώ υπάρχουν στο πλάνο που βλέπω υπάρχουν 2, 3, 4 πολιτικοί. 1, 2, 3, 4. Αγκαζέ και οι δύο. Στυλιανίδης Παπανδρέου, Μπακογιάννη Τσίπρας. Τα 4 αυτά πρόσωπα είχαν κομβικό ρόλο στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου. Ο κύριος Τσίπρας Πρωθυπουργός, κυρία Μπακογιάννη Υπουργός Εξωτερικών. Ο κύριος Παπανδρέου διατέλεσε και Υπουργός Εξωτερικών και Πρωθυπουργός. Και ο κύριος Στυλιανίδης διατέλεσε και αυτός. Είχε και αυτός συγκεκριμένο διπλωματικό οφίτσιο στις κυβερνήσεις του περήφανου κύριου Καραμαλή που τώρα ιδιωτεύει στη Ραφίνα, κάνοντας την ίδια ζωή με τον κύριο Τσίπρα στις ταβέρνες. Και οι τέσσερις ήταν μίσταρνα όργανα των ξένων μυστικών υπηρεσιών και των ξένων δυνάμεων κατοχής. Μάλτος εισαγωγικά, Χριστιανέ μου, πώς το λέμε αυτό τώρα? Ποιο πράγμα? Μίσταρνα όργανα των ξένων μυστικών υπηρεσιών και των ξένων δυνάμεων κατοχής. Όταν παίρνεις τηλέφωνο ή σε παίρνουν από την Αμερικανική ή την Τουρκική πρεσβεία και σου λένε θα πρέπει να συνάψεις τη συμφωνία των πρεσπών, κάθεσαι σούζα και τη συνάπτεις. Και όταν μάλιστα ακούγονται φοβερά πράγματα για τον κύριο Τσίπρα, ότι αυτός και κάποιοι άλλοι που πήγαν στις πρέσπες και συνομολόγησαν την προδοσία, πήραν λεφτά για αυτή την ιστορία, είπα, όταν ακούγονται πράγματα και έχουν γραφτεί σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων ότι πήραν λεφτά για αυτές τις προδοσίες, τότε αντιλαμβάνεστε κύριε Κάψη, και δεν έχουν διαψευστεί δημόσια ότι πήραν λεφτά, σακούλες, για να λένε ναι στην τουρκική, αμερικανική και κυρίως τουρκική πρεσβεία, τότε κύριε Καψαμπέλη αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι δεν είναι ρυψάσπιδες. Εγώ αν είχα τη δυνατότητα ως ιστορικός του μέλλοντος ή αν είχα τη δυνατότητα, έστω όπως είπε και ο Τραμπ, σχηματικό είναι αυτό για να μην πούνε ότι έχω τρελαθεί, θα έκανα 24 ώρες δικτατορία στη χώρα μου. Ο Τραμπ το είπε, 24 ώρες. Θα τους έριχνα και τους 4 στο κεάδα των πολιτικών αυτού του τόπου. Στο κεάδα. Στον κεάδα, κύριε Καψαμπέλη. Πήγαν στο κεάδα να δουν τι έκαναν εκεί οι Σπαρτιάτες. Έχουν δει τους 300. Μερικοί δεν τους έχουν δει γιατί τρομάζουν στην ιδέα ότι θα τους πετούσαν με το κεφάλι στο κεάδα της πολιτικής εννοώ. Στην τρύπα, στη μαύρη τρύπα του όζοντος πολιτικής. Μάλιστα. Κύριε Σπίνο, σχόλιο αυτό... ή να πάμε στο διάλειμμα? Όχι, θέλω να πω κάτι, επιτρέψτε μου. Λίγο, ναι, γιατί το θεωρώ επέκταση αυτού που λέει ο κύριος Χίος. Και μην τον μαλώνετε, κύριε Καψαμπέλη. Τον μαλώνω. Λέω υπάρχει ακόμα στον αέρα. Υπάρχει ακόμα στον αέρα του παγκόσμιου διαδικτύου. Δεν πιστεύω. Ούτε εγώ τα πιστεύω. Λεφτά, άλλο λέω, δεν πιστεύω ότι πολιτικοί χρηματίζονται. Ούτε εγώ το πιστεύω. Έχετε, τι λέτε, έχετε δεν το πιστεύω. Τι να πω, το πιστεύω. Εντάξει, ούτε εγώ το πιστεύω. Ως ανέκδοτο. Είναι στον αέρα ακόμα η δήλωση του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη,
Αδόνιδος, πώς θέλω να το πούμε, που είχε πει, δεν την έχει ανακαλέσει, πρέπει είναι πάμε. Ζωντανή εκπομπή, ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας. Το πάλε ποτέ. Πολιτικά. Όχι. Ναι. Μην έχετε πολλή ώρα να την αθώσετε. Ένα λεπτό, όχι. Ένα λεπτό. Παλιά το δήλωση λέει, που δεν ανακαλείται είναι σε ισχύ. Τελεία και παύλα. Ο κύριος Γεωργιάδης. Εκαλά τώρα. Εκαλά τώρα. Γιατί δεν έχει πει. Για ποιον δεν έχει πει. Κύριε Καψαμπέλη, μιλάμε για εθνικά τώρα. Συμφέροντα. Συμφωνή. Ο κύριος Γεωργιάδης πάμε έχει στο πει. Διάλειμμα. Να μην το πω, δεν θα τα ανακουστεί. Όχι. Πείτε το ότι για να πάω. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας. Η δήλωση δεν έχει ανακληθεί. Λέτε σήμερα το πρωί να εμφανίστηκε στο Sky η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και χτες ο κύριος Αβραμόπουλος. Τυχαία αυτοί δύο για να δώσουν εξετάσεις ότι όλα πήγανε καλά. Πάμε στο διάλειμμα. Αβραμόπουλος και Μπακογιάννη. Πάμε στο όταν διάλειμμα. Ο ρόλος τους αναλυθεί, η Ελλάδα θα ξεσηκωθεί. Θα είναι αργά όμως τότε. Ευχαριστώ.